Αυτό για την ανταπόκριση στην, στην πρόσκληση. Και πρόκληση, γιατί είναι πρόκληση να μπορείς να μιλάς και να λες αυτά τα οποία δεν σου κολλάνε, ρε αδελφέ. Η συζήτηση που θα κάνουμε έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Ρωμανέ. Ξέρω ότι το έχετε μελετήσει πάρα πολύ. Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια σας, τα οποία σας προβληματίζουν και σας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Καταρχάς, το συμπέρασμα είναι ότι αυτό το 40%, μόνο 40% δεν είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι γκρίζες ζώνες, άλλες γκρίζες ζώνες εκεί πέρα, περί νοθείας. Αν και για εσάς νομίζω, από την ερμηνεία που έχω δει ότι έχετε κάνει, δεν είναι καθόλου γκρίζα ζώνη για το αν υπήρξε νοθεία ή όχι. Μάλλον έχετε κατασταλάξει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Καταρχάς, θέλω να πω το εξής, ότι τα δικά μου τα συμπεράσματα, όπως ξέρετε, αναφέρθηκαν και στον διεθνή και παγκόσμιο τύπο. Mm-hmm. Και η πρόβλεψή μου 2 μέρες πριν τις εκλογές αναφέρθηκε από την Deutsche Welle, ονομαστικά ο Γιώργος Ρωμανός και τα λοιπά, αναφέρθηκε από την Deutsche Welle και από την μεγαλύτερη εφημερίδα ίσως του Βερολίνου, την Tageszeitung και την πιο έγκυρη. Tageszeitung σημαίνει καθημερινή. Mm-hmm. Λοιπόν, 2 μέρες πριν τις εκλογές είχα προβλέψει την είσοδο 8 ή και 9 κομμάτων, έλεγα. Το έλεγα έτσι για να μην δείξω κάποια προτίμηση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα να προτείνω κόμματα. Mm-hmm. Και βέβαια επιβεβαιώθηκα απολύτως με το 8. Γιατί τώρα οι Γερμανοί ένιωσαν την ανάγκη να βγάλω στην Deutsche Welle και στην Tageszeitung την γνώμη μου? Διότι από όλους τους αναλυτές που κυκλοφορούν εδώ, όλοι έκλεισαν το στόμα τους πριν τις εκλογές και δυστυχώς μίλησα μόνο εγώ εναντίον του κινδύνου της παντοκρατορίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Τώρα, όσον αφορά τα ποσοστά και όλα αυτά, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το κράτος που ενέχεται για δολοφονίες πολιτών, για να το συνδέσουμε αυτό που λέγατε προηγουμένως, mm-hmm. μπορεί να κάνει ποτέ εκλογές σωστές? Να θυμίσω λίγο μερικές δολοφονίες στα γρήγορα, σε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Στα Τέμπη είχαμε 58 νεκρούς και όχι 57. Πέθανε δυστυχώς στην εντατική ο 58ος. Στο Μάτι είχαμε 3 νεκρούς από φωτιά, ΣΥΡΙΖΑ. Τα Τέμπη, Νέα Δημοκρατία, Κώστας Καραμανλής, ο τρίτος της δυναστείας κληρονομικής οικογενειοκρατίας. Λοιπόν, στη Μάνδρα 24 πνιγμοί. Από την τρομοκρατία, τα λέω όπως μου έρχονται στο μυαλό. Από την τρομοκρατία, τους δολοφόνους της τρομοκρατίας, αυτή η δίθεν δημοκρατία είχε από τα 49 μέχρι τώρα χρόνια τα 27 χρόνια με δολοφονίες. Είχαμε καταστροφές θανάτους από τον κορονοϊό, 35.000, και δεν έχει ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Στα εθνικά είχαμε το επέσχυντο «Η Κύπρος κείται μακράν», όπου έδωσε μετά το εγκληματικό προδοτικό αποτελέσματος πραξικόπημα Ιωαννίδη, «Η Κύπρος κείται μακράν» του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έδωσε άλλο 33% στους Τούρκους. Έχουμε στα Ήμια του Σιμίτη το μισό Αιγαίο στους Τούρκους. Και τώρα ακούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί, λέει, για το Αιγαίο, ο κ. Γεραπετρίτης κτλ. Και βέβαια έχουμε και τα μνημόνια. Και να προλάβω να πω, κύριε Δαμιανίδη, mm-hmm. ότι αυτές τις μέρες ζούμε τις επιπτώσεις του τετάρτου μνημονίου, το οποίο εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης και σημαίνει αμέσως περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικές συμφορές. Ανακεφαλαιώνω και λέω, ένα τόσο δολοφονικό κράτος μπορεί να κάνει εκλογές? Όχι, δεν μπορεί, κύριε Δαμιανίδη. Δεν μπορεί, θα πει ψέματα, θα διαπράξει κοινοβουλευτικά εγκλήματα. Έτσι. Και εμείς θα λέμε ότι δήθεν γίνανε εκλογές. Μιλάμε για μια παροδία εκλογών, η οποία δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που βγήκε εκφράζει και τον ελληνικό λαό. Μπορούμε να δώσουμε στοιχεία, γιατί το λέτε παροδία εκλογών? Να σας πω, διότι έχω δημοσιεύσει ήδη τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου εκεί χάνεται η μπάλα. Δύο θέματα έχουμε. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι που έχουν δικαίωμα ψήφου και πόσοι είναι ο πληθυσμός της Ελλάδος. Διότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν ξέρει ούτε πόσο πληθυσμό έχει, επισήμως δεν ξέρει. Επισήμως, με φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως, το έχω αναρτήσει και θα το αναφέρω αμέσως τώρα. Πάμε πρώτα στους εγγεγραμμένους. Τον Ιούνιο, στις τελευταίες εκλογές,
λέει ότι ήμασταν 9 το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, mm-hmm. αποτελέσματα εκλογών. 9.974.369.000. Να λέμε 9.800 για να συνεννοούμε τα. Ναι. Από αυτούς τους τα 9.800, η Νέα Δημοκρατία πήρε μόνο 2.133.000 ψήφους. Δηλαδή, κύριε Δαμιανίδη, πήρε το 21.14% επί του συνόλου εχόντων δικαίωμα ψήφου. Είναι κομπίνα το 40.5%. Δεν είναι, είναι το μισό ακριβώς. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, μας λένε λοιπόν αυτοί ότι, το, ότι οι εγγεγραμμένοι είναι 9.974. Καλά. Τον Ιούνιο, το Μάιο, γιατί μας λέγεται ότι είναι 9.940, 30.000 λιγότεροι. Μέσα σε ένα μήνα εγγράψατε 30.000. Τι ήταν αυτοί. Από πού ήτανε. Από τις νησίδες του Αιγαίου ήτανε. Από που, του Εύρου, συγγνώμη. Από πού ήτανε. Ήτανε από τη Συρία, μέσα από τη Συρία ήτανε, μέσα από το Μπαγκλαντές, από πού ήτανε, ντόπιοι, τι ήτανε, Μπαγκλαντεσιανοί, τι ήταν αυτοί. Πώς τους γράψατε 30.000 ένα μήνα μέσα. Μιλάμε για εξευτελισμό του κρατικού μηχανισμού. Και βέβαια, να σχολιάσω το ότι το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με τα αποτελέσματα που έχω ανεβάσει, κάτω-κάτω με ψηλά γράμματα κάτω από τα αποτελέσματα γράφει. Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί αυτό. Με τα επίσημα στοιχεία των πρωτοδικείων. Άκουστε κύριε, ακούστε, δεν έχουν διασταυρωθεί. Και δεξιά στο έγγραφο, singular logic. Ποια είναι singular logic? Είναι το ελληνικό κράτος. Όχι, το κράτος λέει ότι δεν έχουν διασταυρωθεί. Να περιμένανε 3-5 μέρες με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ηλεκτρονικά γίνονται όλα. Από τις 8 η ώρα είχαν βγάλει τα τελικά αποτελέσματα μέσα 2 ώρες. Να περιμένανε 2 μέρες, 3 μέρες ειδικό σώμα πρωτοδικών που θα έχει οριστεί από πριν να βγάλει επίσημα τα αποτελέσματα. Πήγε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το εγκληματικό κράτος του εγκλήματος, το κράτος οπερέτα, των εκλογών οπερέτα, και δεν είχαν χωρίς να έχουν βγει επίσημα τα στοιχεία από το πρωτοδικείο, πήγε και πήρε εντολή. Από πού την παίρνει την εντολή? Από τον Ντουβάρη, από πού? Από το κενό? Από πού? Από πού την πήρε την, αφού τα πρωτοδικεία λέει δεν έχουν επικυρώσει. Μου λένε κάποιοι όταν το ξανάπα, είναι λέει τυπικό αυτό. Τυπικό, τυπικό είναι να επικυρωθούν τα αποτελέσματα. Πάτε καλά. Απλώς τι συμβαίνει, κύριε Δαμιανίδη. Κύριε Ρωμανέ, συγγνώμη λίγο, θα μου πείτε τι συμβαίνει. Απλά επειδή είχα ψάξει και εγώ λίγο εκείνες οι μέρες τους εγγεγραμμένους, έχω μπροστά μου δύο φωτογραφίες που εγώ προσωπικά τις έχω τραβήξει. Απλά επειδή μου είπατε ότι εμφανίστηκαν 30.000 περισσότεροι. Στις 26 έκτου, πριν από λίγες ημέρες. Ναι. Είχα βρει από το Υπουργείο Εσωτερικών στην επικράτεια για την εκλογική διαδικασία του Μαΐου, 21 Μαΐου, εγγεγραμμένους 9.919.115.000. Όχι, 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 είναι λάθος. Πώς είναι λάθος? Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο. Κύριε Ρωμανέ, ακούστε με λίγο. Εγώ δέχομαι ότι έχετε άλλο νούμερο. Αλλά αν εσείς έχετε άλλο νούμερο και εγώ έχω πάρει την ίδια φωτογραφία από το επίσημο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή... Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκάνδαλο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Από αυτή την πλευρά, σωστά. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε. Αλλά... αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εσείς άλλη μέρα το κάνατε φωτογραφία αυτό και το βγάλατε, το βρήκατε. Και άλλη μέρα το έχω κάνει εγώ. Και εγώ αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή και το βλέπω, να σας το στείλω να το δείτε. Λέει ότι στις 26 του μηνός που μπήκε ο Δαμιανίδης στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δει πώς ήταν οι εγγεγραμμένοι στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. 26 λοιπόν του μηνός παίρνω την φωτογραφία για τις εκλογές 21 Πέμπτου και μου λέει 9.919.115. Και την ίδια μέρα που παίρνω αντίστοιχα για τις εκλογές 25 Ιουνίου, λέει μία μέρα μετά τις εκλογές τώρα αυτό, έτσι. 9.974.469 άτομα. Αυτό έχει μία διαφορά 55.354 περισσότεροι. Αυτό σας λέω, κύριε Δαμιανίδη, το δεύτερο έγγραφο είναι. Το δεύτερο έγγραφο, αν είναι απατεώνες και βγάζουν άλλα, το δεύτερο έγγραφο είναι το επίσημο. Το δεύτερο έγγραφο, κύριε Ρωμανέ, το δεύτερο έγγραφο είναι για τις εκλογές του Ιούνιου. Ναι, άλλον αριθμό δίνει Ιούνιο, δίνει τον Ιούνιο δηλαδή 9.974.469, τον Ιούνιο εγγεγραμμένους. Ναι, και 21 Πέμπτου, συγγνώμη, δίνει 9.919.115. Υπάρχει διαφορά 55.354 άτομα. Συμφωνούμε επί της αρχής, εγώ έβγαλα τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με πάνω το link, το σύνδεσμο. Ναι, ναι, πότε τα βγάλατε, αλήθεια, πότε τα βγάλατε εσείς αυτά, πότε τα... Πριν τα έβγα την επομένη, όχι, 2 μέρες μετά τις εκλογές, όταν έγινε ενσωμάτωση
99,89%. Ναι. Και τρεις μέρες μετά το 21 Μαΐου που πάλι έγινε ενσωμάτωση 99,80%. Εγώ τα νούμερα που σας δίνω, είναι για τις εκλογές του Μαΐου στο 100% ενσωμάτωση, ναι. Και στα νούμερα του Ιουνίου στο 99,83%. Νομίζω ότι τους κάνουμε χάρη με αυτή τη συζήτηση. Ναι, το γεγονός είναι το εξής. Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, μέσα σε 35 μέρες υπάρχει ανακολουθία. Ενεγράφησαν ή από 30 μέχρι 50.000 νέοι ψηφοφόροι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό. Τα έγγραφα δε που δίνω εγώ προς τα έξω είναι και σε κανάλια και σε τηλεοράσεις και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Ναι, διότι ναι. Τα έγγραφα. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα, κύριε Δαμιανίδη, σε πραγματικούς ψήφους? Είναι η Δημοκρατία, δεν κόμμα, είναι. Το πρώτο κόμμα είναι η αποχή. Η αποχή. Ναι, ναι, ναι. Ψηφίσανε κατά αυτούς 5.269.511. 5.200, πείτε. Και δήθεν η αποχή ήταν 47,17. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ένα δολοφονικό κράτος που σκοτώνει το ίδιο τους πολίτες του και που έχει το θράσος. Αυτόν ο οποίος ήταν στο δολοφονικό οργανισμό προϊστάμενος, υπουργός, να ξαναπηγαίνει και να βάζει υποψηφιότητα χωρίς να ζητήσει να ανοίξει η πολιτική γης, προσέχω τι λέω, και να τον καταπιεί. Mm-hmm. Και ξαναβγαίνει με τους ίδιους ψήφους πελάτες των Μουτζαχεντίν που τους ψηφίζουν. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να έχει δώσει σωστά νούμερα ποιοι ψήφισαν και ποιοι κάνανε αποχή. Εγώ πιστεύω ότι πολύ ευγενικά, πολύ τυπικά, αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που κάνανε αποχή είναι 50-50. Για να μην πω ότι είναι λιγότεροι αυτοί που ψήφισαν. Αλλά δεν έχω στοιχεία. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν με αυτά που λένε αυτοί. Πρώτο κόμμα είναι η αποχή με 4.704.000 ψήφους. Πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία, η αποχή είναι 4.700.000. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 2.100.000. Προσέξτε τώρα εδώ. Προσέξτε. Έχει τα μισά από την αποχή η δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία έπαθε συντριβή ως προς τις εκλογές του Μαΐου, χάνοντας 300.000 ψήφους. Ναι ή όχι. Ναι. 300.000 ψήφους. Και επειδή οι άνθρωποι της καλπονοθείας, οι άνθρωποι της βίας, της νοθείας και του ψεύδους, το κράτος δολοφόνος, επειδή έχασε η Νέα Δημοκρατία 300.000 ψήφους, εκεί που έπαιρνε 146 έδρες το Μάιο, τις έδωσε άλλες 12 δώρο. 158 λέει τον Ιούνιο. Γιατί? Επειδή έχασες 300.000 ψήφους. Να σας θυμίσω και τις δηλώσεις του κυρίου Σταυριανουδάκη, Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, στην τηλεόραση, όπου βγήκε και είπε στις 23 Μαΐου, δύο μέρες μετά τις εκλογές του Μαΐου, ότι ψηφίζουν περίπου 180.000 ψηφοφόροι άνω των 100 και 130 ετών. Ε? Εκεί δεν υπάρχει, δεν ακούει εισαγγελέας. Πώς ψηφίζουν 180 ψηφοφόροι άνω των 130 και των 100 ετών? Είπε ότι είναι εγγεγραμμένοι, βέβαια, δεν είπε ότι ψηφίζουν, αλλά δεν ξέρουμε αν κάποιος εκμεταλλεύτηκε αυτή την παρουσία του στους εκλογικούς καταλόγους. Συγγνώμη, οι εγγεγραμμένοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου? Έχουν, ναι. Τι μου λέτε τώρα, αντιπολίτευση μου κάνετε? Όχι, απλά λέω, εγώ βάζω τα. Συγγνώμη. Ο εγγεγραμμένος σημαίνει ότι ζει και ψηφίζει. Ναι. Πώς ζει? 180.000 ψήφοι και δεν επεμβαίνει εισαγγελέας να πει, ρε, τι κάνετε? Από τη μια μεριά προσθέτετε το 50.000. Από την άλλη μεριά μας λέτε το άλλο ψέμα. Πόσοι είναι οι κάτοικοι στην Ελλάδα? Πόσοι είναι? Δεν ξέρουμε. Η Ελστάτ, κατέβασα έγγραφο και το έδειξα. Η Ελστάτ, απλώς με τη βία ταχύτητα των συνεντεύσεων και των γεγονότων, δεν έχω δημοσιεύσει και σε κείμενο τα έγγραφα, είναι μόνο σε βίντεο αυτά. Mm-hmm. Αλλά θα τα βγάλω σήμερα, θα τα βγάλω αύριο. Ναι. Δεν έχει σημασία, για να ξέρουμε, να έχουμε στο αρχείο μας το έσχος αυτής της κλοπής του κράτους. Ποιες εκλογές? Μπορεί ένα κράτος που δολοφονεί πολίτες και φέρνει μνημόνια και παραδίδει την εθνική κυριαρχία ακριβώς μετά το 1974, μπορεί να κάνει δημοκρατικές εκλογές? Πάμε λοιπόν εδώ. Η Ελστάτ δίνει στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχω μπροστά μου, mm-hmm. το έχω κάνει η εικόνα,
Λοιπόν, δίνει τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το link κτλ. Πόσοι είναι οι Έλληνες στις 6 Μαρτίου 2023. Δηλαδή, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας, μιλάω για αλλοδαπούς που μου λένε και πάμε, το θολώσουν κάποιοι προβοκάτορες κτλ. Η Ελστάτ δηλώνει τον πραγματικό πληθυσμό της χώρας. Λέει λοιπόν η Ελστάτ, στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιεύει την Ελστάτ τα στοιχεία, ότι οι Έλληνες είναι 10.432.481 άτομα. 10.400 σας λέω. Μάλιστα, πάω εγώ ο δύσπιστος με το δολοφονικό κράτος να βρω την αντίστοιχη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τη βρίσκω, την κάνω εικόνα, την έχω μπροστά μου, την έχω πει, την έχω δείξει σε κανάλια. Λοιπόν, τι λέει στις 30 Δεκεμβρίου 2022 το ΦΕΚ, το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, τι λέει, πόσοι είναι οι Έλληνες. Πόσοι. Στην Ευρώπη, σας θυμίζω, 9.400. Ναι. Και παραπάνω, 9.450. Λοιπόν, στην Ελλάδα, το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Πόσους. Συγγνώμη, στην Ευρώπη 10.432. 10,4 στην Ευρώπη, ναι. 10,4. Στην Ελλάδα 9.700. Κάτσε ρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται δηλαδή. Εδώ λείπουν 700.000. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε η μόνη χώρα που δεν ξέρει κανείς ούτε στην Ευρώπη και εδώ πόσοι κατοικούν εδώ. Κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης είμαστε η χώρα η οποία ό,τι θέλουν δηλώνουν για εγγεγραμμένους. Ακούστε, κοντολογείς. Έχουν φτιάξει ένα μπαούλο με νούμερα από τα οποία θα πει κάποιος κακό πιστός, γιατί εγώ είμαι καλός πιστός άνθρωπος. Δεν λέω ότι κάνανε ενωθεία. Εγώ το πολύ πολύ να μου επιτρέπει ο κύριος σεβαστός εισαγγελέας να πω για δυνητική λογοτεχνικά, καταλάβατε. Ναι, ναι, λογοτεχνικά. Ναι, 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 ναι. Εγώ για δυνητική νοθεία λοιπόν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μπαούλο ψήφων το οποίο μπορεί για ένας κακός άνθρωπος, ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός, εντάξει, το δηλώνω αυτό, βέβαια, όσοι μας ακούνε. Μάλιστα, μπορεί ένας κακός άνθρωπος, αν και ο τελευταίος κακός είναι ο Τσίπρας, τελείωσε, για όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Ναι. Λοιπόν, μπορεί ένας κακός άνθρωπος να πάρει 700.000 ψήφους, 1 εκατομμύριο ψήφους, 1.400.000 ψήφους. Αυτό συνιστά εκλογές ή συνιστά πολιτικό έγκλημα. Λέω τώρα. Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό, δεν μπορούμε πάντα να πούμε. Πάντα ρητορικό το ερώτημα. Καταλάβατε. Δεν γίνεται να πούμε εμείς κακά πράγματα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το ότι δολοφονεί το κράτος, δολοφονεί γιατί. Έτσι είναι. Αυτά είναι γεγονότα. Πάνε. Δεν είναι γεγονότα. Τους σκότωσαν. Ναι. Και στο μάτι και παντού. Και στα Τέμπη. Και στις πυρκαγιές και πάει λέγοντας. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να σας πω τώρα. Γιατί πέταξα μια κουβέντα προηγουμένως για το θέμα του Τσίπρα. Ναι. Όταν αυτή η χώρα, κύριε Δαμιανίδη, δεν μπορεί με τα πλαστά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας και του κράτους, λένε αυτοί ότι πήραν 40%. Είπαμε, είναι ψέματα. 21,14 έχουν. Επί του συνόλου του ελληνικού λαού. Λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Είσαι πρωθυπουργός σε 2.100.000 που σε ψήφισαν. Γιατί όλοι οι άλλοι δεν σε δέχονται. Και αν τα νούμερα της Ευρώπης ισχύουν. Είναι ακόμα λιγότερα. Ακριβώς. Αν είμαστε 10.400. Είναι ακόμα λιγότερα. Που να ξέρουμε πώς είμαστε οι καημένοι. Ναι, είναι δύσκολο να κάνουμε μια απογραφή. Λοιπόν, το πρώτο αιώνα με τα κομπιούτερ. Πού να ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Δύσκολο. Λοιπόν, είσαι μια ικτρή, πολιτικά λέω εγώ, πάντα μιλάω. Πάντα. Ικτρή, θλιβερή μειοψηφία του 21,14% επί του σώματος των εχόντων δικαίωμα ψήφου και εγγεγραμμένων. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα γίνεται πολύ χειρότερο, διότι αυτή τη στιγμή φυσικά έχει καταρρεύσει η λεγόμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Μετά τα γεγονότα, Τσίπρα και τα λοιπά. Οπότε αν θέλετε να το συζητάμε γι' αυτό. Δεν έχω το χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, αν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά χάνει τη δυνατότητα να ασκήσει πρόταση μομφής, έτσι, με λιγότερους από 50 βουλευτές, δεν γίνεται. Ωραία. Να τα πούμε σε άλλη συνέντευξη. Θα τα πούμε σε άλλη συνέντευξη, ναι, θα τα πούμε σε άλλη συνέντευξη. Θα πούμε, διότι αυτό έχει τεράστια σημασία. Τεράστια. Και θέλω την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε, κύριε Ρωμανέ, να δούμε λίγο και το πώς θα εκφραστεί αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος. Γιατί και αυτό μένει να το δούμε. Είπατε εσείς ότι προβλέψατε σωστά τα 8 κόμματα. Για να δούμε, θα έχουμε μια σοβαρή, σωστή κοινοβουλευτική παρουσία ή θα μετατραπούμε σε τσίρκο Μεντράνο. Έχω
Ξέρετε, το τσίρκο Μεντράνο πήγαινε στη γειτονιά μου, στην πλατεία δικαστηρίων. Αχ, μάλιστα. Όταν μου πιτσιρικά εκεί πήγε, πλατεία δικαστηρίων πήγαινε και το έχω επισκεφθεί πολλέ φορέ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάνω από την Εγνατία. Τώρα φοβάμαι μην έχει πιάσει Σύνταγμα, γι' αυτό καταλάβατε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ επαφέ. Εύχομαι πω όχι, εύχομαι πω όχι. Εύχομαι πως όχι. Έτσι, αυτό συμφέρει την πατρίδα. Αλίμονο, αν αυτά τα κόμματα τη αντιπολίτευση δεν τσακίσουν αυτή την κυβέρνηση. Αυτό. Σε αντιπολίτευση. Αλίμονό μα. Οι πρέσπες του Αιγαίου καλπάζουν, κύριε Δανάη. Αυτό είναι το θέμα. Καλπάζουν. Πρέπει να μπει ανάχωμα από όλους αυτούς που μπήκαν αυτό μέσα. Όλοι αυτοί να μπει ανάχωμα στα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί και από τον κύριο Μητσοτάκη και την αδερφή. Κύριε Ρωμανέ, ο Μητσοτάκης πάει να συναντηθεί στο Βίλνιους με τον Ερντογάν. Οι Τούρκοι ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους και εμείς φυρίζουμε κλέφτικα. Έχω πει εγώ όχι στις μυστικές ατζέντες. Μυστική ατζέντα μας κατέστρεψε με τον Τσίπρα. Μυστική ατζέντα μας κατέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη Μητσοτάκης Ερντογάν. Μυστική ατζέντα τώρα. Όχι μυστική διπλωματία στα εθνικά. Μάλιστα. Η Ελλάδα, τελευταία φράση, ναι, δεν έχει να διεκδικήσει τίποτα από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν μπορεί να διεκδικήσει γιατί είναι η Λοζάνη και τα τρία μίλια. Άρα τι θα συζητήσουμε. Τι ακριβώς, γιατί να πάμε σε ποια Χάγη και όλα αυτά τα. Γιατί αν είναι, να συζητήσουμε αυτό, το η Ελλάδα δεν έχει να διεκδικήσει τίποτα από την Τουρκία, πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να λέμε ότι έχουμε να διεκδικήσουμε κι εμείς. Θέλουμε και την Κωνσταντινούπολη, θέλουμε και την απελευθερωμένη την Κύπρο μας, θέλουμε και την Ύμβρο και την Τένεδο, τα θέλουμε όλα. Αρχικά Ύμβρο και Τένεδο. Η βλακώδης κίνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου να φτιάξει προξενείο στην πρεσβεία στην Ανδριανούπολη. Και να κλείσουμε και το προξενείο στην Κομωτινή. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε σε επόμενη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.